Θα να επισημάνω κάτι. Αυτή η σχολή των διοδείων τρέχει εδώ και 6 μήνες. Το έχω κάνει θέμα εδώ και καιρό και αναγκάστηκα να δηλώσω ότι τυχαίνει να συμμετέχω σε πρόσωπους της ΚΕΔΕ, σε επιτροπές διαγωνισμού της Εγνατίας. Οι εργαζόμενοι της Εγνατίας έχουν αναβάλει 4 μήνες τους διαγωνισμούς. Πριν από 20 μέρες τέλειωσαν οι δύο πρώτοι. Την Πέμπτη είναι να επικαιροποιηθούν τα χαρτιά των αναδόχων, που είναι ο ίδιος, παντού είναι ο άκυρας, είναι της Θεσσαλονίκης και της Προβάλλησης. Έχει δύο, ένα έξω από τη Θεσσαλονίκη και ένα από την Αστροβάλλη. Είναι να λειτουργήσουν στα δύο διοδείων και αυτός που είναι στα Γιάννενα και δεν λειτουργεί, και στο Βενέτικο, και στη Σκιάτεστα, και στον κάθετο της Καστοριάς. Αυτά είναι δρομολογημένα. Ό,τι μέχρι σήμερα σταμάτησε ή αδρανοποιήθηκε ή πήγε πίσω ή άλλαξε, γιατί πολλά από αυτά τα άλλαξαν οι εργαζόμενοι. Τα άλλαξαν οι εργαζόμενοι, γιατί ήταν να γίνει κάποιο μεγάλο στις Θεσσαλονίκες και έσπασε στα μικρά της Δυτικής Μακεδονίας. Δυστυχώς, οι φορείς της Δυτικής Μακεδονίας δεν κινήθηκαν και δεν μιλάω τους δημούς. Για μένα είναι η περιφέρεια ο μεγάλος φορέας που μπορεί να αντιδρά και να συμπαρασύρει μαζί και τους δημούς. Ένα διόδιο που τυχαίνει να είναι στα όρια ενός Δήμου. Η αρμοδιότητα του Δήμου δεν είναι καν ένα δίκτυο του Δήμου. Αλλά η περιφέρεια από τους σκοπούς της έχει αυτό το ρόλο. Και ο βουλευτής. Αυτό το θέμα τρέχει μήνες. Δηλαδή περιμέναμε να πει το ΦΕΚ. Το ξέρω. Τόσους μήνες σταμάτησαν οι διαγωνισμοί γιατί πηγαίναμε και ξαναπηγαίναμε και αναβάλλονταν. Γιατί κάνανε απεργία τη μέρα των διαγωνισμών, κάνανε απεργία οι εργαζόμενοι της Εγνατίας. Οι οποίοι φοβούμαι την ιδιωτικοποίηση και λογικό είναι, δεν θέλαν να τρέξουν αυτοί οι διαγωνισμοί. Γίνανε οι δύο κατόπιν συμφωνία των εργαζόμενων της Εγνατίας με τον Υπουργό. Γιατί οι ίδιοι μου τα λένε. Έχουν συμφωνήσει τις θέσεις του Δήμου. Ερχόμαστε εμείς να κάνουμε τι τώρα. Και δεν λέω για την αγωνία του Δήμου, σεβαστή. Οι υπόλοιποι που ήταν, που γνωρίζαν τους σχεδιασμούς, αυτόν τον γνωρίζουν. Δεν ήρθε από το πουθενά. Πάμε τώρα να σώσουμε τι. Ήδη δύο διαγωνισμοί έχουν γίνει. Θα σταματήσουν οι υπόλοιποι, θα αλλάξουν οι θέσεις των υπολείπων. Οι θέσεις είναι προγραμματισμένες. Για τα Γιάννα θα έχουμε τρία διόδια. Το υπάρχον, αυτό που υπάρχει, το ανενεργό των μηχανήτων και ένα άλλο στο Βενέτικο. Απλά αυτό που λένε πλέον τώρα είναι ότι θα κάνουν αυτό που γίνεται στου ευρωπαϊκού δρόμου και στην Οτοστράτα. Θα πληρώνει με τα χιλιόμετρα. Θα μπαίνει και θα έχει την έξοδο και θα πληρώνει ανάλογα πόσο θα κάνει. Λένε. Λένε. Ακόμη δεν το ξέρω. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι η αντίδραση να βγάλουμε οτιδήποτε θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα αν πει η περιφέρεια του πολιτικού στο παιχνίδι. Οι βουλευτέ. Οι κυρίω κυβερνητικοί, γιατί αυτοί μπορούν να επηρεάσουν το σπίτι. Το να λέει, εντάξει, θα λέμε πάλι, έκανε ο Δήμο ένα διάβημα, έκανε ο Δήμο μια διαμαρτυρία και μετά δεν τον αφορά μόνο το Δήμο Γραμμό. Αφορά όλη την Βόρεια Ελλάδα. Και όχι μόνο εδώ.